Καλησπέρα στους φίλους του καναλιού. Σήμερα θα παρουσιάσω μια καμπίνα που αγόρασα από την εταιρεία 8Pins και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτήν την αγορά. Αυτή είναι μία από τις δύο που θέλω να πάρω και να βάλω στο game room και διάλεξα η πρώτη να είναι kit themed, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο kit από μικρός. Όπως βλέπετε είναι πρακτικά μια custom κατασκευή εμπνευσμένη από το kit. Το ηλεκτρονικό κοντέρ με τα όργανα είναι κάτω στο faceplate με τα buttons. Εδώ βλέπουμε το scanner να δουλεύει και γενικά είναι και βαμμένη στο μαύρο, να κυριαρχεί το μαύρο πάρα πολύ και κάποιες κόκκινες λεπτομέρειες. Αυτή η καμπίνα είναι ουσιαστικά ένα arcade bar top με mini PC, η οποία έγινε στις δικές μου ανάγκες, σε συγκεκριμένο μήκος, ύψος και πλάτος για να χωρέσει εκεί που θέλω να τη βάλω. Και δεν είναι RetroPie, είναι η άλλη λύση, ένα mini PC με 17 monitor. Το PC εντάξει δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ δυνατό, ουσιαστικά τρέχει main, που τα main δεν έχουν τρελές απαιτήσεις, και κάποιους emulators από κονσόλες μέχρι Nintendo 64. Σαν κατασκευή είναι κάτι πολύ συμπαγές, πολύ ωραίο, μπορεί να σηκωθεί έτσι, από εδώ είναι το πιάσιμό της γενικά. Θα δούμε και από πίσω τι γίνεται, θα ανοίξουμε και το backplate πίσω. Θέλω να πω ότι ο Δημήτρης που την έχει φτιάξει έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί έχει κάποια πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλες καμπίνες που έχω δει γενικά να κυκλοφορούν. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξει μπροστά εδώ το plexiglass και κάποιος να καθαρίσει μέσα τη σκόνη κτλ. Ενώ σε άλλες καμπίνες αυτό μετά είναι φιξαρισμένο και όταν μπει κάποια σκόνη σκουπιδάκια θα είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Επίσης από πίσω είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή και τα λοιπά, κάποια αναβάθμιση, κάποια συντήρηση στο PC. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή, επειδή είναι custom made, να πάρει άλλα ηχεία, καλύτερα ηχεία, να αλλάξω για πλάκα τα buttons, να βάλω LED ας πούμε, να βάλω ακόμα πιο καλύτερη ποιότητα joystick και τα λοιπά. Πίσω υπάρχουν δύο μπουτόνους που θα τα δούμε, το Power Supply, ουσιαστικά ένα μπουτόν για το ηλεκτροφορτικό και ένα μπουτόν για να ξεκινήσει να μπουτάρει το PC. Τι άλλο τώρα, όσοι με είχατε ρωτήσει γενικά και στο Facebook και στην ομάδα, αυτή η καμπίνα μου κόστησε εμένα 420 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Όμως είναι custom, κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μια άλλη κατασκευή στα δικά του πρότυπα, που μπορεί να πάει ή πιο λίγα χρήματα, αν και γι' αυτό δεν είμαι και πολύ σίγουρος, ή πιο πολλά σίγουρα. Δηλαδή μια άλλη που θέλω να φτιάξω που θα είναι Sega themed, με LED, θα είναι λίγο πιο ψηλή έτσι, να μας θυμίζει τις παγιές στις καμπίνες, μάλλον θα την κάνω Golden Axe, Altered Beast, κάτι τέτοιο, ή Shinobi γραφικά, σίγουρα θα κοστίσει αρκετά παραπάνω. Όμως είναι ένα αλεξίσφαιρο μηχάνημα, πολύ όμορφο, πολύ καλοφτιαγμένο και πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του με τα όλα. Πάμε μια λίγο να το δούμε. Κάτι πολύ βασικό ακόμα που δεν είπα, κάποιος μπορεί να την δοκιμάσει, να τη δει από κοντά και αυτή και μια άλλη που είναι μπόμπλε themed, φτιαγμένη πάλι από το ίδιο άτομο, τον Δημήτρη, μπορεί κάποιος να τη δοκιμάσει για να παίξει, να τη τζεκάρει στο γνωστό κατάστημα Retro Toys, Video Games και Collectibles στο Zartan Toy Store στην Νέα Ιωνία, Πιτακού 14. Ο Παναγιώτης και ο Νίκος εκεί θα χαρούν να πάτε και να δείτε και να παίξετε από κοντά την καμπίνα και αν σας ενδιαφέρει μπορεί να προχωρήσει και μια παραγγελία μέσω του καταστήματος. Επίσης η σελίδα για άλλες ερωτήσεις πιο πολύ στο τεχνικό κομμάτι και δυνατότητες κατασκευής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σελίδα στο Facebook, την 8Pins που θα τη δείτε τώρα εδώ ακριβώς από κάτω. Πάμε το γρήγορα αυτό το walk around, να δούμε λίγο έτσι πως είναι από κοντά και πάμε λίγο να παίξουμε και ένα παιχνιδάκι. Λοιπόν, εδώ πάμε λίγο close up and personal. Βλέπουμε έτσι γενικά το φινίρισμα. Είναι όλοι custom made παιδιά, έχει γίνει όλοι στο χέρι, δηλαδή έχουν πάρθει τα μέτρα έτσι όπως τα ζήτησα. Το ξύλο το έχει φτιάξει όλο ο Δημήτρης, το έχει βάψει, το έχει περάσει βερνίκι. Έχει κάνει όλη την κατασκευή μόνος του, έχει φτιάξει τα γραφικά μόνος του, δηλαδή είναι τελείως custom made, δεν πήρε τίποτα πρακτικά έτοιμο, όλα έγιναν στο χέρι. Εδώ βλέπουμε λίγο το custom theme, το faceplate των buttons.
από κάτω Knight Rider. Αυτό είναι το μπουτόν, το player 1, το player 2 και το τάισμα με τα κέρματα, τα καρινό φάση. Εδώ είναι το συγκεκριμένο το κόψιμο της, που το έχει κάνει όμορφο. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι ότι βγαίνουν όλες έτσι οι καμπίνες, έτσι ας πούμε ζήτησα να είναι εγώ αυτή. Από πίσω τώρα, τι έχουμε εδώ. Εδώ είναι το power button ή το shutdown button, το ίδιο δηλαδή. Ένα πολύ δυνατό ανεμιστηράκι. Κάτω είναι το κλασικό power button του τροφοδοτικού. Και εδώ είναι το faceplate, αυτό το backplate που λέγαμε, με το PC μέσα. Εδώ βλέπουμε το monitor, το 17 που έχει μπει όμορφα, τακτοποιημένα όλα, και το mini PC, συνδεδεμένα όλα, ωραία. Και αυτή η καμπίνα δηλαδή είναι, πώς θα το πω, θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο τέλεια δουλειά, απλά την πήρα εγώ σαν beta tester φάση, δηλαδή δεν ζήτησα από τον Δημήτρη να κάνει και εσωτερικά τα υπερτέλεια φινιρίσματα. Είναι έτοιμη, πολύ ωραία, δηλαδή τώρα αν κάποιος θέλει να είναι και πιο όμορφο εσωτερικά, σίγουρα θα πάει και λίγο κάτι παραπάνω, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εμένα έτσι, και εδώ με το μαγνητάκι από μέσα να κλείνει καλύτερα, μου αρέσει αρκετά. Πάμε λίγο για να το δούμε πάλι μπροστά, το μενού. Το μενού τώρα είναι φορτωμένο με όλα τα main. Δεν έχουν περαστεί όλα τα emulators. Αυτά εννοείται ότι κάποιος αν θέλει μπορεί να τα κάνει περαιτέρω, να βάλει μετά και από μόνος του κι άλλο ή να αλλάξει το πρόγραμμα, το κεντρικό μενού που θα διαχειρίζει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν main, Atari 2600, Atari 7800, Atari Lynx, όλα τα παιχνίδια του NES, όλα τα παιχνίδια του Super NES, Nintendo 64 όλα, λίγο πιο δύσκολο το emulation εδώ, Game Boy πολύ αστείο, έπαιξα χτες, είχε πάρα πολύ φαν. Το μεταξύ χτες είχα τα γενέθλιά μου, 17 Νοέμβρη, πολυτεχνείο και έτσι, ανήσυχο αναρχικό πνεύμα και έτσι και τα λοιπά που με λένε κάποιοι για πλάκα, και την έφερα στο σπίτι δηλαδή από προχτές και ο κόσμος που ήταν για τα γενέθλια σπίτι το χαρήκανε πάρα πολύ, γιατί παίξαμε κάτι διπλά, κάτι Metal Slug, κάτι Punisher, κάτι In The Hunt, κάτι ιστορίες, κάτι Cadillacs και δεινόσαυρους, και όλοι δηλαδή φύγανε με ένα χαμόγελο άντε γεια, και όλοι το γουστάρουν πάρα πολύ και ψήνουν και εκείνοι δηλαδή να πάρουν. Game Boy Advance, Master System όλα, τα Games, Mega Drive, 32X, Game Gear, Turbo Graphics και MAME. Εδώ λοιπόν πάμε να δώσουμε. Μας πετάει σε ένα άλλο όμορφο μενού που εδώ βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια και τα preview τους. Μισό, γιατί τα μπερδεύω. Ναι. Άπειρα παιχνίδια. Sunset Riders, το πήρε το μάτι μου. Κάπου, ναι, πάω πάνω εγώ, τον μπερδεύω. Sunset Riders, εντάξει. Ωραίο αυτό το μενού, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι δεν έχει, μια ξαδερφούλα μου μικρή ηλικιακά, χτες είχε κολλήσει με το Pac-Man, που δηλαδή το Pac-Man, εντάξει, είναι της δικιάς μου εποχής, και όντως είχε φάει σκάλο με το Pac-Man. King of Fighters εδώ παιχνίδια, το Punisher, το τρελό, το διπλό το παιχνίδι, απίστευτη πόρωση, με αυτό έχω ταΐσει πάρα πολλά λεφτά. Τι άλλο κανείς να πει για το Toki. Το Toki θα το πάρει για το Mega Drive, αλλά τώρα που το έχω εδώ μέσα στο σαλόνι μου, μάλλον θα το παίξω εδώ, original φάση όπως παλιά, και το stick στα δεξιά, παιδές, έτσι. Εντάξει, πάρα πολλά παιχνίδια τώρα και είμαι προς το τελείωμα. Εγώ θα ήθελα να βάλουμε... Τι να βάλουμε εδώ, να βάλουμε ένα Street Fighter. Street Fighter The Movie. Γενικά το Street Fighter εμένα επίσης ήταν και τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα σε arcade, εκεί κάπου 9-10 χρονών. Εντάξει, χτες καήκαμε και στο διπλό στο Street Fighter, Street Fighter Alpha, χαμός. Και πάμε λίγο να δούμε και τη φάση του παιχνιδιού. Θα βάλω κάποιο παιχνιδάκι έτσι λίγο one player, να δείτε λίγο πώς ανταποκρίνεται το μηχάνημα. Πάμε και συνεχίζουμε στο επόμενο μέρος.
Και εδώ τώρα πάμε να παίξουμε λίγο Metal Slug να γουστάρουμε. Λοιπόν, φορτώνει το emulation. Κάνει τα κλασικά τα checksum. Νέο τζέο. 330 Mega Max. Λοιπόν, insert coin. Ένα τα κατοστάρικα. Τίγκα έτσι, γιατί τότε δεν είχαμε και πολλά μαζί μας. Χαρτζηλίκι. Τώρα όμως παίρνουμε την εκδίκησή μας. Player One. Φύγαμε. Πω, κατοχές. Οπ, ναι, λάθος μπουτών. Πετάξαμε τις κυλοβομβίδες. Πιστεύω ότι ξεχνάω πολλές μνήμες σε όσους, δηλαδή, εντάξει, πέρα από τους πολύ φορωμένους σαν εμένα που τα ακολουθάνε αυτά και τα γουστάρνε, όσοι δεν το έχουν δει, κάτι τέτοιο, σίγουρα θα λένε, ωραί φίλε, φωτιές. Κάνα διπλό, δεν έχω τώρα κανένα να πω στο διπλό. Πω, τι θα γινόταν με διπλό εδώ. Χαμός. Αυτά ήταν τα ωραία του νέου Τζέο τότε. Ω, ταξάκι, πάμε. Το Metal Slug δηλαδή, με λίγα λόγια. Έλα. Είναι λίγο πιο δύσκολο ο χειρισμός, το πήραμε. Κανονάκι. Καλματάκι. Τώρα θα βγει λογικά boss, αν θυμάμαι καλά. Οπ. Οπ. Critical. Έτσι. Καλός. Παπ. Χάσαμε, εντάξει δεν πειράζει. Πάμε να βγάλουμε το πρώτο level. Ω, τώρα που θέλαμε το tank εδώ χάσαμε. Καλή φάση. Θα πάρουν φωτιά τα δάχτυλα. Όχι! Είναι λίγο δύσκολο να συγχρονιστείς εδώ, αλλά εντάξει. Όπου από την άλλη μεριά ρίξαμε όλες τις τέτοιες. Την πατήσαμε τώρα. Crocket Launcher. That's all. Level 1 completed. Και πάμε λίγο μία, αφού είδαμε για αυτό το, τη φάση. Πάμε λίγο και στην κονσόλα κάτι γρήγορο. Λοιπόν, μπορούμε να βγούμε πίσω από το μηχάνημα σαν quit, ξέρω εγώ, με ένα διπλό πάτημα των αριστερών αυτών του τόνς. Πάμε άλλη μία πίσω. Και λέω να παίξω κάτι στο Mega Drive. Βέβαια μου τη σπάει Δημήτρη που μου έχεις βάλει την Nintendo πρώτη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Streets of Rage. Α, όχι, θα ήθελα κάτι πολύ καλύτερο. Δεν θέλω να το ξανά Streets of Rage. Ελπίζω να υπάρχει. Ελά. Ελπίζω να υπάρχει στο 32X ένα συγκεκριμένο παιχνίδι τώρα. Μια και το 32X έχει πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει. Πάμε. Primal Rage. Καφρίλα. Θέλω να το πάρω και στο 32X. Αλλά ίσως τελικά δεν θα το πάρω στο 32X. Το έχω εδώ τώρα. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι τότε πάλι στα arcades. Beat 'em up με τους δεινόσαυρους, που ήμουν και φαν με δεινόσαυρους. Πάμε τα coins. Arcade game.
από Blizzard Diablo να πάρω τον Armadon. Εννοείται ότι παίζει διπλό, έτσι όλα τα παιχνίδια αυτά τα arcade παίζουν διπλά. Βέβαια αυτό τώρα είναι όπως είπαμε Sega 32X Game. Ωραίο το emulation και εδώ, εντάξει δεν είναι κάτι ιδιαίτερο στο 32X. Βέβαια το να βρεις τα buttons είναι κάτι πιο δύσκολο. Και το 32X η έκδοση γενικά είναι πολύ πιο όμορφη και από το Mega Drive και από το Super Nintendo. Λόγω παραπάνω χρωμάτων, παλέτας και οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του 32X. Έλα. Primal Rage, όσοι θυμούνται, εννοείται υπήρχαν και fatalities και μπορούσες να φας, να φας και τους ανθρώπους να γεμίσεις ενέργεια. Άντε ρε. Εντάξει, κάτι κάναμε. Έχασα από το χρόνο, είχε πιο πολύ ενέργεια. Primal Rage λοιπόν. Αυτό δεν θέλω να δείξουμε έτσι παραπάνω παιχνίδια. Πάνω κάτω καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ένα πολύ όμορφο interface. Είναι σίγουρα ένα κόσμημα για το σαλόνι του το οποιοδήποτε μια τέτοια καμπίνα που έχουν αρχίσει και γίνονται τις μόδες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Βέβαια τυχεροί είναι αυτοί που έχουν βρει original καμπίνες από τότε και μπορέσανε και τις κάνανε restore γιατί πιο πολλές και εγώ ήταν χαλασμένες, διαβρωμένες πλακέτες κτλ. Αλλά μια custom καμπίνα σημαίνει ότι κάποιος θα έχει στο σπίτι του το προσωπικό του γούστο να βγάλει με οποιαδήποτε γραφικά που όλα αυτά όπως είπαμε είναι customizable, φτιάχνονται όπως θέλει ο καθένας. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το γρήγορο τεψιδιάκι, παρουσίαση της καμπινούλας. 8 Pins, η εταιρεία που το φτιάχνει. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στη σελίδα όπως είπαμε ή να δείτε από κοντά στο Zartan's Toy Store. Να τη δοκιμάσετε, να παίξετε, να την πάτε στα όρια, να δείτε την ποιότητα κατασκευής, πόσο καλά είναι όλα, τι όμορφα και να γουστάρετε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι παρουσίαση του παιχνιδιού που πήρα προχτές, Fallout 76 για Xbox One X που τα σπάει. Το πήραμε στη δεύτερη μέρα κυκλοφορίας, παιχνιδάρα, έχω πάθει σοκ. Σύντομο επεισόδιο σε λίγες μέρες. Τα λέμε, guys!